Κυρία Ματίνα Τριανταφύλλη είναι μαζί μας. Γεια σας, κυρία Τριανταφύλλη. Καλό μεσημέρι. Δικηγόρος, να δούμε τι γίνεται με τα ασφαλιστικά. Για τα ασφαλιστικά δεν μιλήσανε όλοι, για τις ΕΦΚΑ και τα λοιπά, στους μικρομεσαίους. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα ασφαλιστικά ταμεία και τις οφειλές και τα λοιπά. Ακριβώς. Και αν μιλάμε για χρέη στη ΔΕΗ 1,2 δις, εδώ έχουμε 31,2 δις στα ασφαλιστικά ταμεία. Να βλέπουμε και τις κάρτες μας, παρακαλώ. Μόνο λοιπόν οι οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες έχουν μεταφερθεί στο ΚΕΑΟ, γιατί πλέον οι οφειλές μεταφέρονται στο ΚΕΑΟ, είναι 31,3 δις ευρώ αυτή τη στιγμή. 31,3 δις εκατομμύρια ευρώ. Ακριβώς, τα οποία οφείλουν. Το 10% του χρέους της χώρας. Ακριβώς, τα οποία οφείλουν 1,2 εκατομμύρια οφειλέτες ασφαλισμένοι. Από αυτούς, σε ρύθμιση, είναι μόλις οι 71.048 οφειλέτες για τα 1,9 δις. Δηλαδή, από τα 31 ρυθμισμένα, είναι μόνο τα 1,9. Το 5%. Τα δύο έχουν χαθεί από ανθρώπους που έχουν πτωχεύσει και δεν πρόκειται να πάρει το κράτος, και υπάρχουν μη εισπραχθέντα 27 δις ευρώ. Μάλιστα. Τώρα, τι κάνει το κράτος για να τα εισπράξει? Αυτές τις οφειλές τις στέλνει στο ΚΕΑΟ. Το ΚΕΑΟ, με τη σειρά του, στέλνει ατομικές ειδοποιήσεις στους ασφαλισμένους, οι οποίες το 2017 έφτασαν τις 709.585 ατομικές ειδοποιήσεις. Ναι. Είναι η τελευταία προειδοποίηση για ρύθμιση, αλλιώς το ΚΕΑΟ μπορεί να προβεί σε όλες τις διαδικασίες αναγκαστικής κατάσχεσης και πληστηριασμών που διαθέτει το δημόσιο. Να πούμε ότι μια ατομική ειδοποίηση τέτοια είναι αυτή εδώ, αν θέλετε να τη δείξουμε. Δώστε τι μου εδώ. Ναι. Για να ξέρει ότι ο ασφαλισμένος ότι όταν λαμβάνει μια τέτοια... Όχι, έχουν δει τα στοιχεία. Λοιπόν. Όταν λαμβάνει μια τέτοια ατομική ειδοποίηση ο ασφαλισμένος... Γράφει και ΑΟ πάνω. Θα πρέπει να ξέρει ότι είναι το τελευταίο έγγραφο που λαμβάνει πριν να του γίνουν αναγκαστικά μέτρα. Στους λογαριασμούς τους, στα ακινητά τους, στα κινητά τους. Πριν προχωρήσει δηλαδή σε κατάσχεση πληστηριασμού. Στέλνει αυτό το έγγραφο. Και εδώ είναι πολιτικός μηχανικός. Εδώ ήταν μια κυρία η οποία ήταν μηχανικός πριν πάρα πολλά χρόνια. Είχε διακόψει την δραστηριότητά της, αλλά το ΤΣΜΕΔΕ δεν είχε περάσει το σύστημά του τη διακοπή. Αυτό λέει 148.000. Ακριβώς, τη χρεώνει, το τα οποία δεν τα χρωστάει η συγκεκριμένη κυρία. Το διότι... σημαντικότερο δεν δείξαμε, παιδιά. Και τη κατάσχεσε 16.000 το λογαριασμό και τη τα πήρε. Όσο μπορεί να φανεί εδώ. 140. Πόσο τη κατάσχεσε το λογαριασμό? 16.000 ευρώ που είχε μέσα στο λογαριασμό. Είναι 148.558. Και προχώρησαν σε κατάσχεση 16.000 για ασφαλιστικές εισφορές. Τι σύνταξη θα βγάλει? Πολλές φορές αυτό που συμβαίνει είναι ότι αυτή την ατομική ειδοποίηση ο κόσμος δεν τη λαμβάνει στα σπίτια του, διότι έχει μετακομίσει, δεν έχει δηλώσει τη διεύθυνση ή δεν την έχει περάσει στο σύστημά του το ταμείο τη διεύθυνση. Αυτή η κυρία της πήγε αυτή η ατομική ειδοποίηση στη Θεσσαλονίκη που ήταν φοιτήτρια. Φοιτήτρια. Μάλιστα. Ενώ το σπίτι της ζει στα Γιάννενα και δεν την πήρε ποτέ αυτή την ατομική ειδοποίηση. Με αποτέλεσμα να δει απλά την κατάσχεση στον τραπεζικό λογαριασμό. Καταπληκτικό. Ναι. Τι θα κάνει? Συμβαίνουν τώρα και πάρα πολλά. Τι δικαστήριο έχει γίνει, έχει γίνει προσωρινή αναστολή της κατάσχεσης και έχει γλιτώσει από τα 32.000 ευρώ που είχε στο λογαριασμό της τα 16. Τα άλλα 16 τα πήρε το κράτος. Και μετά από 5 χρόνια που θα τελειώσουν τα δικαστήρια. Ενδέχεται να τις τα επιστρέψει. Όταν με το καλό θα κερδίσει. Και να ενδέχεται σε 5 χρόνια να τα πάρει. Ακριβώς, υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια. Ναι. Δηλαδή το ΚΕΑΟ θα πρέπει πάρα να προσέχει να παραλαμβάνει ο κόσμος αυτές τις ατομικές ειδοποιήσεις. Όταν ο κόσμος λοιπόν τις παραλαμβάνει, θα πρέπει να πάει να ρυθμίσει την οφειλή του ή αν δεν μπορεί να τη ρυθμίσει, γιατί ξέρουμε ότι οι ρυθμίσεις είναι ή 12 δόσεις ή 120 που μέχρι στιγμής δεν προχωράνε και με καλούς ρυθμούς, θα πρέπει να πάει να δώσει έναντι. Μάλιστα. Να πούμε λοιπόν ότι τα είναι μέτρα η άμυνα, που θα κάνει... Η τελευταία κάρτα είναι αυτή. Η άμυνα του ασφαλισμένου, παιδιά. Η άμυνα, θα πούμε τώρα λοιπόν ότι το 2018, ναι, να πούμε, η διαδικασία που θα κάνει το ΚΕΑΟ για την επιλογή των οφειλετών. Είναι εντοπισμό των οφειλετών που δεν ανταποκρίθηκαν λοιπόν μέσα σε 20 μέρες. Αξιολόγηση του προφίλ του οφειλέτη. Ναι, όπου παίρνει στοιχεία από όλους τους φορείς, από το ΓΕΜΗ, ναι, από την εφορία, από τους συμβολιογράφους για τα ακίνητα, για τα κινητά. Εξετάζει το ύψος της οφειλής και την παλαιότητα. Δηλαδή, αν έχουμε στρατηγικό κακοπληρωτή, ο οποίος δεν πληρώνει χρόνια. Και τη σειρά ετών. Ναι, και έχει και ακίνητη περιουσία, για παράδειγμα, θα προβεί σε πληστηριασμό. Εάν έχουμε κάποιον ο οποίος λόγω της οικονομικής κρίσης χρωστάει ένα μικρό ποσό, μπορεί και να μην προβεί σε αυτόν σε αναγκαστική εκτέλεση. Και το τέταρτο στοιχείο το οποίο αξιολογεί εν προκειμένου είναι η στάση είναι του οφειλέτη, αν πληρώνει τις υποχρεώσεις του και αν σε σχέση με τα παλιά δίνει κάποιο ποσό. Ναι. Να πούμε ότι το 2018 σκοπεύει να κάνει και μηνύσεις σύμφωνα με το πλαίσιο στρατηγικής του ΚΕΑΟ σε όσους οφείλουν
ποινικό δηλαδή δικαστήριο, σε όσους οφείλουν πάνω από 30.000 ευρώ. Οπότε θα έχουμε ατομικές ειδοποιήσεις, καταστήσεις. Το βασικό είναι να κάνει ό,τι θέλει και μην ίσχυται πάντα. Γιατί το βασικό είναι όσοι χρωστούν και μπορούν να πληρώσουν, να πληρώσουν. Γιατί υπάρχουν πολλοί που και κρύβονται πίσω από αυτές τις ιστορίες. Ενώ μπορούν να πληρώσουν, τα φορτωνόμαστε όλοι οι υπόλοιποι. Σωστά. Το φορτώνει το τίμιος ασφαλισμένος που δίνει την εισφορά του ή τίμια επιχείρηση που δίνει τις εισφορές της. Σωστά. Και όλα αυτά σκάνε πάνω μας και σου λέει, σου παίρνει το 80% του εισοδήματος γιατί είναι ωραίο και καραμπούζι. Γιατί κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν αυτό το ακριβώς στις διατάξεις. Γιατί αυτά τα 31 δις πρέπει να καλυφθούν από κάπου για να δοθούν αντίστοιχα συντάξεις μετά. Οπότε καλύπτονται από τους τα είπε η κυρία Τριανταφύλλη, η ρύθμιση είναι 12.120 δόσεων όσοι εντάσσεστε. Καταβολή έναντι, δηλαδή να πληρώσετε κάτι. Κάτι να πληρώνετε κάθε μήνα για να φαίνεται μια κίνηση στο λογαριασμό. Έστω και ένα 1% λέει το ΚΕΑΟ. 1%. Δηλαδή αυτό που χρωστάει 148 να πάει να δώσει 140 ευρώ. Ναι. Το μήνα. Και ανακοπή και αναστολή στο διοικητικό πρωτοδικείο. Μέσα σε πολύ στενή προθεσμία από την ώρα που το πάρει. Αν έχει δίκιο, όπως αυτή η περίπτωση που είπαμε, μέσα σε πολύ στενή προθεσμία από την ώρα που το παραλάβει, πρέπει να προσφύγει στο δικαστήριο. Και μια σημείωση. Αν το παραλάβει ποτέ. Μια συμβουλή για τις 120 δόσεις όσοι επιθυμούν να ενταχθούν και το πρόβλημά τους είναι η θετική χρήση, τους δίνεται τη δυνατότητα τώρα που θα κάνουν τη δήλωση το 2017 να ζητήσουν και να συζητήσουν και με τον λογιστή τους να. Η χρήση να δημιουργηθεί θετική, ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτή την δήλωση για να μπουν στις 120 δόσεις. Και ακατάσχετο λογαριασμό, η δεύτερη συμβουλή. Κάντε ακατάσχετους λογαριασμούς σε όποια περίπτωση και αν είστε, οφείλετε ή δεν οφείλετε. Εδώ δεν υπάρχει δικαιολογία, το λέμε τόσα χρόνια. Ναι, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμοι που δεν το έχει κάνει. Να κάνετε όλοι έναν ακατάσχετο λογαριασμό, έστω. Γεια σας, κυρία Τριανταφύλλη. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σύντομο διαφημιστικό.